Το θέμα μας σήμερα ουσιαστικά δεν είναι η πάθηση, η ιατρική πάθηση, το ιατρικό κομμάτι, είναι η κοινωνική πολιτική αυτού του κράτους, το οποίο αν διαβάσουμε την ιστορία όλων των χρόνιων παθήσεων, θα δείτε ότι ιδίως στη χώρα μας, ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με παρόμοιους αγώνες και μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Σήμερα έχουμε αρκετούς καλεσμένους, οι οποίοι θα μας πούνε δύο λόγια για το πώς βλέπουν την συστηματική υπομετάγγιση των ασθενών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Θα ήταν ευχάριστο η πολιτεία εδώ να ήταν παρούσα με τους συμβούλους τους, το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε πολλά παράπονα, αλλά αυτό που με θλίβει είναι ότι δεν κατανοούν ότι εμείς, πέραν όλων των άλλων, δεν έχουμε απεριόριστους χρόνους να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί για να ζητήσουμε δύο βασικά δικαιώματα. Την ίδια τη ζωή και την κοινωνική της ανάπτυξη. Μας τα στερούν και τα δύο. Και όπως είπα στον διοικητή της προάλλες, αυτό βεβαίως δεν αποτελεί ότι θα πρέπει να το υιοθετήσει και κάποιος άλλος μέσα εδώ. Εφόσον θίξατε αυτά τα δύο βασικά δικαιώματα, την ίδια τη ζωή και την κοινωνική της ανάπτυξη, εδώ τώρα είμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο. Είσαστε απέναντί μας. Δεν σεβαστήκατε τα πιο σοβαρά θέματα του πολιτισμού μας. Οπότε, από εδώ και στο εξής, θα δώσουμε αυτό τον αγώνα. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι θα εκδοθεί μια ανακοίνωση για το πότε θα έχουμε μια μεγάλη πορεία στη Βουλή και θα ζητήσουμε τα αιτήματά μας, το σοβαρότερο αίτημα, το οποίο είναι βεβαίως να σταματήσει άμεσα αυτή η διακοπή του βασικού φαρμάκου για τη ζωή των παιδιών μας, το οποίο είναι η πλήρη κάλυψη της μετάγγισής τους. Αυτό θα ζητήσουμε και ταυτόχρονα θα ζητήσουμε ιατρικό προσωπικό, ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και μάλιστα ο Παύλος ή η Μυρσίνη θα μας διαβάσουν και ένα μήνυμα που εστάλει προχθές προς εμάς από την πρώην διευθύντρια του Τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας στην Παιδιατρική Κλινική εδώ στο Παίδων Αγία Σοφία. Και νομίζω ότι το τρίτο αίτημα είναι πραγματικά να μας δώσουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη, αλλά πάνω απ' όλα δίκαιη κοινωνική ζωή. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Δεν ζητάμε ούτε χρήματα παραπάνω, ούτε κάτι άλλο. Ζητάμε δύο βασικά αγαθά. Να έχουν τα παιδιά μας και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία να έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και βέβαια στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Όποιος μας το στερεί αυτό είναι απέναντι μας. Το λιγότερο που θα μπορούσα να πω.